Πρέπει να. Τι διαφορετικό να θα κάνουμε πω, δηλαδή στο προσφυγικό. Να σας πω τι εννοώ. Ναι. Να σας πω τι εννοώ. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε, γι' αυτό το ανέφερα, να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και την ησυχία στη χώρα μας. Επομένως, για να μπορέσουμε να κάνουμε το μείζον. Ποιο είναι το μείζον? Να βγούμε από αυτό το λάκκο του μνημονίου. Αυτό ήταν πριν από τρία χρόνια που αποφασίσαμε και ο κόσμος μας έδωσε την κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2015 και μπροστά μας είχαμε ένα τριετές πρόγραμμα. Mm-hmm. Μετά από τρία χρόνια, κύριοι, να βγείτε από το μνημόνιο. Ναι, αλλά εγώ δεν υποτιμώ, μην γίνει κανένα λάθος, δεν θέλω να υποτιμήσω τα άλλα ζητήματα, θα αναφερθώ αμέσως μετά. Mm-hmm. Θέλω όμως για μια ακόμα φορά να πω ότι μην βάζουμε στην άκρη αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι από τα πράγματα το πρώτο. Και μέσα από αυτό θα επηρεαστούν και όλα τα άλλα. Και όλα τα άλλα. Δηλαδή το πώς μας βλέπει ο ξένος παράγοντας, πώς μας βλέπει η Ευρώπη, πώς μας βλέπουν οι δανειστές, πώς μας βλέπουν οι γειτονές μας. Αυτό σαν τώρα, αφήγημα. Από εκεί αν και πέρα. Αν δεν είχαμε εμβολισμό πλοίου από τις τουρκικές αυτοφυλακές. Εάν δεν είχαμε τους δύο Έλληνες αξιωματικούς και την προκλητικότητα. Επειδή βάλατε το οικονομικό και αμυγώς τα οικονομικά, δηλαδή τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Τα πράγματα πηγαίνουν με ένα σχέδιο στρατηγικό εξόδου από το μνημόνιο τον Αύγουστο, που είναι ο μείζον στρατηγικός στόχος, να τελειώσει το τριετές πρόγραμμα. Και πώς θα βγούμε, κύριε Μπαλάφα? Αμφιβάλλεται. Δηλαδή υπάρχει. Όχι, τώρα, θα αποτελεί είδηση αυτή αν αμφιβάλλει ότι θα βγούμε. Γιατί μέχρι και ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι πρώτη ως έλεγε ότι δεν θα βγούμε. Μετά έλεγε ότι δεν θα έχουμε καθαρή. Δεν το λέτε για βέβαια. Να μην παραξηγεί. Δεν θα έχουμε καθαρή έξω, το ξέρω. Δεν παρεξηγώ εγώ. Για να μην παρεξηγώ εγώ. Δεν παρεξηγώ. Ότι αν είναι να βγούμε με 4.000 κατασχέσεις, πόσες γίνονται τη μέρα. Αν είναι να βγούμε με 120 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη. Αν είναι να βγούμε με περικοπή του αφορολόγητου και των συντάξεων πρώτη πρώτη. Λοιπόν, αυτά δεν έχουν σημασία. Μόνο ότι μπορώ να σας απαντήσω. Με τον έμφυα αυξημένο. Ένα λεπτό. Μπορώ να σας απαντήσω για οτιδήποτε από αυτά που είπατε. Εσείς λέτε δηλαδή να διατηρήσουμε, να είμαστε στα μνημόνια, να έχουμε αυτό τη μέγενη. Όχι, λέω πώς θα βγούμε. Θα βγούμε. Με τι όρους θα βγούμε. Θα βγούμε με βάση. Θα βγούμε πραγματικά ή θα βγούμε. Θα λέμε βγήκαμε το μνημόνιο, αλλά έχουμε μνημόνιο. Όχι. Ακούστε το, και καλό είναι να βοηθάτε κι εσείς να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί δυστυχώς τα πολλά μέσα το συσκοτίζουν τον κόσμο και περισσότερο σύγχυση παίρνουν παρά την πραγματικότητα. Και δεν νομίζω ότι είναι σκοπός δικό σας αυτός. Λοιπόν, το μείζον σήμερα είναι να βγεις από μια κατάσταση, αυτό λέγαμε πάντα, να βγούμε από μια κατάσταση μνημονιακή όπου δεν μπορεί να χαράξει καμία πολιτική, εξαρτάσαι τελείως από τους δανειστές. Τους δανειστές που μας τους φέρανε κυρίαρχους οι προηγούμενοι εδώ πέρα και αναλάβαμε μια χώρα πριν από 3-3,5 χρόνια. Τρία χρόνια όπως την αναλάβαμε. Και τους διατηρήσατε και υπογράψατε και άλλο μνημόνιο και πολύ μεγαλύτερο. Γι' αυτό λέμε το μείζον ζήτημα. Ναι. Υπογράψαμε ό,τι υπογράψαμε το καλοκαίρι του 2015 κάτω από τον τρομακτικό εκβιασμό ή Grexit. Που δεν το λέει κανείς σας και κανείς μας. Η Grexit φεύγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή υπογράφεται την κακή συμφωνία, αυτό το τρίτο μνημόνιο. Αναγκαστήκαμε και συμβιβαστήκαμε να το κάνουμε και τώρα πάμε να βγούμε σε 4-5 μήνες. Και τι από αυτά που υπογράψαμε θα καταργηθεί? Τίποτα. Σοβαρά. Ποιος νόμος θα καταργηθεί? Ποιος φόρος θα μειωθεί? Τι θα αλλάξει στη ζωή μας επειδή στις 18 Αυγούστου θα καταργηθεί ένας μνημονιακός νόμος? Μπορώ να σας απαντήσω. Η ερώτηση είναι πολύ καλή, γιατί βοηθάτε έτσι με την ερώτησή σας να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά πρώτα απ' όλα είναι ότι η χώρα δεν θα είναι κάτω από μια σκληρή επιτροπή που της λέει για το οποιοδήποτε. Για να πας το ποτήρι αυτό εδώ πρέπει να πάρεις την άδεια. Θα το έχουμε ψηφίσει αυτό. Προσέξτε. Όχι, μα προσέξτε. Το ποτήρι να το πάμε εδώ και προσέξτε, δεν θα είναι αυτό. Άρα. Εμείς θα μπορούμε, ας πούμε, και το έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί, ότι μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα μπορούμε σταδιακά να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Τώρα δεν μπορούμε. Δεύτερο, θα μπορούμε μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, χάρη στις θυσίες που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, να μειώσουμε τη φορολογία των μικρομεσαίων που τώρα δεν μπορούμε. Μακάρι. Καταλάβατε. Μακάρι. Αυτό λέω. Άρα σημαίνει τις διαφορές. Άρα σημαίνει ότι το αφορολόγητο δεν θα πέσει. Ένα λεπτό. Ούτε συντάξει θα μειωθούν. Μιλάτε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να τα λέμε. Υποθέτω ότι μια κυβέρνηση που θα έχει βγει από το μνημόνιο από 1η-1η του 19 θα πει ότι δεν μειώνουν συντάξεις. Άρα συμφωνούμε όλοι ότι είναι καλό πράγμα να βγούμε από το μνημόνιο, από τη μέγενη της Επιτροπίας, να είναι μια χώρα όπως είναι η Πορτογαλία, κανονική η χώρα, Κύπρος, μάλιστα. Όχι κανονική, ναι. Μια χώρα που προηγούμενα έχει μνημόνιο, ναι. Όπως είναι η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ιρλανδία κλπ. Αυτό σημαίνει λοιπόν, σας ανέφερα παραδειγματικά τι μπορεί καλύτερο να γίνει,
Από εκεί και πέρα δεν είπε κανείς ότι μετά θα ξαναγυρίσουμε στην παλιά κατάσταση που υπερχρεώναν τη χώρα. Δεν μιλάω για την παλιά κατάσταση. Που κάνανε, εδώ μιλάω χρεοκοπήσαν τη χώρα και αναγκαστήκαν να μπούμε σε μια ιστορία. Άρα η κυβέρνηση δεν θα μειώσει τις συντάξεις που λένε οι ξένοι να τις μειώσουν. Ένα λεπτό. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις από την προηγούμενη περίοδο. Όμως με το τέλος του μνημονίου, το οποίο θα είναι ένα γεγονός πολύ μεγάλη σημασία, θα αποδειχθεί ότι μια χώρα η οποία πριν από 2,5 χρόνια ήταν ο παρίας της Ευρώπης, πλέον αποκτά την εμπιστοσύνη της άλλης πλευράς και μπορεί πολύ πιο άνετα να κινηθεί σε αυτά που λέτε. Δηλαδή, εμείς δεν θα αφήσουμε γενικά και αόριστα, ας πούμε... Βάλτε, αν τελειά μην σας διακόψω. Παρακαλώ, αν τελειά μην σας διακόψω, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι έχουμε.